δεν ξέρω αν άλλαξε. Αυτό το μούδιασμα δηλαδή φαίνεται στη ζωή, φαίνεται βεβαίως στην κοινωνία. Εννοείται, βλέπεις μια μάσκα θλίψης στους ανθρώπους, αλλά και ένα συνέστημα ενότητας, απόλυτης ενότητας τουλάχιστον στην κοινωνία και αλληλεγγύης και συμπάσει ο κόσμος, ξέρεις, είναι κάτι καινούριο. Όλα, το γεγονός το βράδυ που, μετά το συμβάν το βράδυ που άρχισαν να γίνονται αυθόρμητες συγκεντρώσεις στο Παρίσι, στην πλατεία de la République, πλατεία Δημοκρατίας, αλλά και σε πολλές πρωτεύουσες του κόσμου, όπως και χθες στην Ελλάδα το είδα. Αυτό συγκίνησε πάρα πολύ τους Γάλλους. Αισθανθήκανε λιγότερο μόνοι ως προς το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος, αυτός ο εξτρεμισμός, ότι δεν εντάσσονται κάποια παιδιά που έχουν γαλλικά χαρτιά για την ιστορία. Mm-hmm. Λένε όλοι ότι είναι από το Αλγέρι, αλλά αυτά γεννήθηκαν στο Παρίσι, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον καθαρό αίμο εντός εισαγωγικών Γάλλο. Το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά δεν εντάσσονται και προτιμούν να προύν τα όπλα για να βρουν μια δική τους αλήθεια, αυτό μας ανησυχεί, γιατί μπορεί να ξεσπάσει και σε άλλα επίπεδα, σε άλλες γειτονιές. Είναι τραγικό, διότι όταν έγινε το μακελιό στο περιοδικό και όταν έφυγαν μετά οι δύο οι δράστες και σκότωσαν τον αστυνόμο, ο οποίος σήκωνε τα χέρια και έλεγε «Οκ, αφεντικό, με έριξες, άσε με τώρα» και του ρίχνει μια στο κεφάλι με την Καλάσνικοφ. Μάθαμε μετά ότι και αυτός ήταν μουσουλμάνος. Και αυτός ήταν παιδί δεύτερης γενιάς που προσπαθούσε να ενταχθεί μέσα από τους θεσμούς, δουλεύοντας, αγαπώντας, αναγνωρίζοντας τη γαλλική δημοκρατία.